σουτάρει, μπάλα στα δίχτυα. Ο Σάντμπεργκ που πιάνει την κεφαλιά, το πλασάρισμα του Γεωργιάδη, μπάλα στα δίχτυα, η ΑΕΚ σοφαρίζει. Ο Μαυρίδης είναι εκεί που γυρίζει πίσω στον Γεωργίεφ. Τελικά ο Σάντμπεργκ παρεμβαίνει. Το σούτ από τον πια τελικά, η μπάλα είναι στα δίχτυα, η ΑΕΚ κάνει το 3-1. Για τον Νίλσεν είναι ο Πατίκας, πλασάρει τελικά ο Κούτουλας, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και η ΑΕΚ προηγείται με 1-0. Προσπαθεί να μπει, είναι σε καλή θέση, κάνει το σούτ και είναι ένα θαυμάσιο γκολ. Πατίκας μέσα στη μεγάλη περιοχή, γύρισμα της μπάλας για τον Μπατίστα και γκολ από τον Βασιλόπουλο. Σαβεύσκη εδώ για τον Φαμέλη και γκολ. Κάνει την μπάλα ο Ψαράς, Πατίκας πιάνει ένα σούτ και είναι το 1-0. Τελικά ο Σαβίδης είναι μέσα στην περιοχή, πλασάρι. Στο 42 και μετά τη σέντρα του Σαβεύσκη, ο Σλίσκοβιτς νίκησε στον αέρα τον Νεοφώτιστο, αλλά ο Λευκόπουλος και ο Κότσιφας κοιτούσαν την μπάλα και φοβήθηκαν να την απομακρύνουν. Το 1-0 ήταν γεγονός. Κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά και το 1-0. Αλεξανδρής απέναντι στον Μίρσατ Γιόνους. Να τώρα και πλασάρει με αυτόν τον περίεργο τρόπο ο Γιόνους χτυπιέται. Όλοι παίκτες στην περιοχή του Γιόνους στη σέντρα και είναι το 2-1 από τον Αλεξανδρή. Κάνει το γύρισμα για τον Μπάρνιακ μέσα στην περιοχή, αυτός πλασάρει και τον γκολ. Κεφαλιά πάσα στον Κωστή, ο Μίνου σώζει γκολ από τον Κεσπάγια. Μέσα στην περιοχή αυτός. Κάνει τις τρίπλες, κάνει και το γύρισμα, πλασέ γκολ! Καταπληκτικό γκολ από τον Χάρη Κοπιτσί. Από την αρχή του αγώνα η ΑΕΚ έπαιξε επιθετικά, όπως άλλωστε είχε πει του Σαμπάγεβιτς πριν τον αγώνα. Νίκησε για πρώτη φορά ο Μπατίστα τον Στρακόσια στο 20 λεπτό. Δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ στο 26 λεπτό. Πάλι ο Σαβεύσκη έχει την μπάλα, κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Μαρκάριστος εκεί ο Κωστής. Δεν δυσκολεύεται να νικήσει για δεύτερη φορά τον Στρακόσια, να κάνει τα γκολ της ΑΕΚ 2. Όμως είχε και συνέχεια. Το δεύτερο ημίχρονο, η σέντρα από τον Μπορμπόκη, χάνει την μπάλα ο Στρακόσια. Ο Μπατίστα δεύτερο γκολ, τρίτο για την ΑΕΚ. Ο Ίβιτς ευστόχησε στο πέναλτι, έκανε το 1-3. Ο Νικολαίδης, κοιτάξτε τι κάνει, κρατάει, γυρίζει, καταπληκτικό γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη, 1-0 η ΑΕΚ. Ο οποίος θέλει να περάσει, στέκεται όργιος ο Ντέμις απέναντι από τον Χανιωτάκη και το 2-0, σουτάρει και το πραγματοποιεί. Ο Μπατίστα που θέλει να εκμεταλλευτεί μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει το σώμα του απέναντι το 3-0. Γυρίζει πολύ δυνατά ο Νικολαίδης, σκοράρει. Σαβεύσκη για τον Λάκη, ευκαιρία της ΑΕΚ. Με τον Λάκη να γυρίζει. Για τον Ηρακλή. Κεφαλιά και τον γκολ για τον Ηρακλή. Απέναντι από τον Ατματζίδη, ο Χάγκαν θα περάσει τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ και θα ισοφαρίσει. Μπαίνει στην περιοχή του Πανιλιακού. Βιάζει για τη σέντρα, καλή ευκαιρία, γκολ. Πέρασε μπάλα. Κομφούζιο στην περιοχή, ο Νάβας, τελικά 2-0. Ο Πανιλιακός όμως βρίσκεται στην επίθεση με τον Δέδε, ο οποίος πλασάρει ένα πολύ ωραίο γκολ. Τελικά η παλιά τώρα για το Μαλαδένι που είναι σε πλονοκτική θέση, σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 17ο λεπτό τη στραβοκροτσία του Κνόπερ και άνοιξε το σκορ με το 6ο φετινό του κόλ. Η απάντηση της ΑΕΚ ήρθε άμεσα μετά από 3 λεπτά και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Στο 55 από τον Τσάρτα ο Πέτκοφ τελικά θα ανοίξει το σκορ και στις καθυστερήσεις του αγώνα μια παλιά ωραία από τον Οκάο Τσάρτας με πλάσε θα κάνει το τελικό 0-2. Αντεπίδεση με το φιλόμενο να βγαίνει με καλές προϋποθέσεις στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ. Κάνει και το σούτο Μωρέτο, χάνει την μπάλα 1-0 για τον Αστέρα Τρίπολης στο 49. Ωραία κίνηση από τον Τσέζαρε. Χαλάζει το παιχνίδι από την απέναντι πλευρά γιατί βγαίνει σε αντεπίδεση ο Αστέρας Τρίπολης, έτοιμος για το 2-0, το οποίο γίνεται. Να περάσει και τα καταφέρνει. Ταχύτατος ο μέσος της ΑΕΚ που πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Έτοιμος για τη σέντρα, την πραγματοποιεί. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά στα δίχτυα. Τσογκαλέτη εκτελεί απέναντι. Περνάει μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον γκολ είναι αυτή. Μπάλα είναι στα δίχτυα. Μαντούκα κάνει τη σέντρα απέναντι για τον Μπλάνκο που χάνει την κεφαλιά, κόβεται καθαρά Ράουχο, το σούτ στην κίνηση, γκόλι μπάλα στα δίχτυα, φοβερό γκολ από τον αμυντικό τον Σκόκο.
Φάουλ για την ΑΕΚ με τον Λάτσο Σκόκο. Να εκτελεί απευθείας ο Νικοπολίδης, είναι εκτός, εστίαση, μπάλα είναι στα δίχτυα. 2-1 παίρνει προβάδισμα η ΑΕΚ στο 40, καθώς ο Σκόκο είδε τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού που βρίσκεται και επιχείρησε απευθείας να τον πυροβολήσει και το έκανε. 2-1 η ΑΕΚ.